Ήταν σαρωτικό, κυρίες και κύριοι, το πέρασμα του τυφώνα Ιαν από την Κούβα με τεράστιες καταστροφές. Ανθρώπους να δίνουν μάχη για να σωθούν και όλο το νησί να μένει χωρίς ρεύμα. Η θεομηνία κατευθύνεται ακόμη πιο ενισχυμένη τώρα προς τη Φλόριντα, με τις αρχές να απευθύνουν δραματική έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Μέσα στη νύχτα, η προκυμαία της Σαβάνας πλήττεται από τα τεράστια κύματα της θεομηνίας. Ο κυκλώνας Ιαν ενσκύπτει στην Κούβα με μανία, συνοδευόμενος από σφοδρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και πλημμύρες που προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης καταραίει και ολόκληρο το νησί βυθίζεται στο σκοτάδι. Δέντρα και σκεπές ξυλώνονται από τους θυελλώδεις ανέμους. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν μείνει άστεγοι. Αφού σάρωσε την Κούβα, το ακραίο καιρικό φαινόμενο κινείται απειλητικά προς τα βόρεια και αναμένεται να φτάσει στις νότιες ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης. As we're talking about 20 plus inches of rainfall, storm surge of up to almost 10 feet and a category 4 hurricane pushing ashore here within the next 12 or so hours. Οι αρχές προβλέπουν μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της καταιγίδας. This storm will only continue to intensify. If you want to leave, as the governor has said, now is your last chance. 2,5 εκατομμύρια κατοίκων βρίσκονται στο μονοπάτι του κυκλώνα. Το κύμα φυγής προς τα βόρεια έχει αρχίσει και οι αστυνομικοί επισκέπτονται πόρτα-πόρτα τα σπίτια με τη σύσταση να απομακρυνθούν οι κάτοικοι.